Το 400 εργαζομένο, γιατί λέγατε να μην υπάρχει μήνυμα μαθημός. Αν είχε να κάνει με τους συμμετέρους, θα τρέχατε να τους προστατέψετε. Λέγατε στον κύριο Παπά τώρα που έχουμε να κάνουμε με παιδιά της εργασίας του μόνο. Να προσβάλλει το διευθυντικό δικαίωμα. Δεν θέλετε τώρα που έχει να κάνει με τον απλό λαό, με τα παιδιά της εργασίας του ΜΟΧΘΟΥ, εκεί δεν μας ενδιαφέρει. Αν είχε να κάνει με τους συμμετέρους. Να απαντήσω, να τρέχατε. Λοιπόν, σήμερα θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Μήνυμα αριθμού εργαζομένων. Θέλατε να δίνονται άδειες. Δεν δίνετε καλύτερα του κρατώ το μισθό που έλεγε ο κύριος Κουλέτης. Θα δίνατε 751 τον Ιούλιο που πέρασε. Και αφήστε τώρα την κριτική. Αφήστε την κριτική. Συνεχίστε, κύριε Κουλέτη. Δεν έχει νόημα η κουβέντα που κάνουμε σήμερα, διότι δεν έχουμε απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας. Ελάτε, κύριε Καραγκούνη, για να ολοκληρώσουμε. Και η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας είναι αυτή που θα κρίνει μια αντισταγματική άκρη διαδικασία. Φανταστείτε να βγει άκρη διαδικασία. Έχει ήδη αποφανθεί για το ΕΣΟΥΡΟΥ. Έχει πολλαπλές αποφάσεις που έχει αποφανθεί για το ΕΣΟΥΡΟΥ και το έχει βγάλει αντισταγματικό. Αν βγει αντισταγματικό, γιατί δεν περιμένατε δύο μήνες, κυρία Σβίγκου? Γιατί δεν περιμένατε δύο μήνες να υπάρχει απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά βεβαίως επικαλούμαστε αποφάσεις, αλλά κάρτες δικαιοσύνης. Εκεί που μας βολεύει, τις επικαλούμαστε. Εκεί που δεν μας βολεύει, λέμε αφήστε καλύτερα. Θα κάνουμε νωρίτερα το διαγωνισμό για να πιέσουμε και τη δικαιοσύνη, για να υπάρχει μια de facto κατάσταση. Γι' αυτό κάνετε. Παρακαλώ, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Μια φράση, κύριε Καραγκούνη. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν έχει νόημα η κουβέντα αυτή, αν δεν έχουμε απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας και να πάω και πιο πέρα και αν δεν έχουμε και τις κοινοτικές αποφάσεις των δικαστήριων. Επειδή τα κοκοδίλα δάκα για τους εργαζομένους από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είναι τζάμπα. Όταν συζητείτε στη Βουλή, εμείς βάλαμε τους 400 εργαζόμενους ως μίνιμουμ κριτήριο για το οποιοδήποτε κανάλι που ήθελε να δουλεύουν τώρα. Και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αυτό είναι δικαίωμα και κανένας δεν μπορεί να βάλει κριτήριο.